Μας αρέσει να ταξιδεύουμε και να συναντάμε κόσμο, να συναντάμε προσωπικότητες οι οποίες διαπρέπουν εκεί έξω και πόσο μάλλον όταν έχουν ρίζες από την Κρήτη. Και να πούμε την καλησπέρα μας, φαντάζομαι ότι με τη διαφορά ώρας εκεί δεν είναι καλησπέρα, καλημέρα πρέπει να είναι, στην Ελεάνα Φινοκαλιώτη, στη Νέα Υόρκη. Καλησπέρα Ελεάνα. Και σου μιλάω κατευθείαν στον Ενικό για να κάνουμε τη συζήτηση έτσι κατευθείαν σε πιο φιλικό ακόμα τόνο. Και πολύ καλά το κάνεις. Εμένα ο Ενικός μου αρέσει. Καλησπέρα Νικολέτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα. Είμαστε στο όριο, είναι 12.30, οπότε πια καλησπέρα λέμε και εδώ. 12.30 Νέα Υόρκη. 12.30, ναι. Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας και για το χρόνο το οποίο μας αφιερώνεις. Γιατί ξέρεις, έτσι λίγο αναζητήσαμε και τα βήματά σου και τι είναι εκείνο το οποίο κάνεις. Και θέλω να το πάρουμε έτσι λίγο βήμα-βήμα, ξεκινώντας από την Κρήτη. Γιατί είσαι από την Κρήτη μέχρι να πάρεις την απόφαση να πας στη Νέα Υόρκη και να μας πεις έτσι λίγο πότε έρχεται αυτή η απόφαση. Λοιπόν, ναι, είμαι από την Κρήτη. Είμαι από τη Νεάπολη Ασυστείου. Εκεί μεγάλωσα, ναι, τα παιδικά μου χρόνια. Λοιπόν, στα 18 μου πήγα στην Αθήνα, όπου σπούδασα, έφυγα λίγο πάλι στο εξωτερικό, σπούδασα, ξαναγύρισα και δούλευα στην Αθήνα αρκετά χρόνια. Και γύρω στα 29 έφυγα και ήρθα Αμερική, Νέα Υόρκη, για ένα ταξίδι αναψυχής, με φίλους ηθοποιούς. Έτσι, για να δούμε λίγο την πόλη, να δούμε θέατρο. Δηλαδή τα εισιτήριά μας ήταν για να καταλάβεις για 2-3 εβδομάδες. Απλώς μου άρεσε τόσο πολύ η πόλη, που τελικά έγραψα 2 μήνες. Παρασύρθηκα. Έχει μια ιδιαίτερη ενέργεια η Νέα Υόρκη, ναι. Άλλαξε δηλαδή αμέσως το ταξίδι της επιστροφής. Όχι αμέσως, αλλά το άλλαξε την ίδια μέρα που έπρεπε να πετάξω. Δηλαδή είχα ετοιμάσει βαλίτσα, είχα ετοιμάσει τα πάντα. Ναι, ενώ στο ίδιο ταξίδι τέλος πάντων. Ναι, εκεί ήμουν στο μάθημα χορού. Και κοίταζα το ρολόι και λέω, δεν θα φύγω. Δεν θέλω να φύγω, αφού με τραβάει αυτή η πόλη θα μείνω. Και μέχρι όσο διαρκούσε φυσικά η αίσθητα μου, δηλαδή μπορούσα να μείνω άλλους 2 μήνες, αποφάσισα να μείνω και να ψαχτώ εδώ. Οπότε άρχισα να κάνω ακροάσεις, να στέλνω το ρίλ μου σε ατζέντιδες και ευτυχώς ανταποκρίθηκαν. Οπότε βρήκα ατζέντι, έκλεισα ατζέντι. Άρχισα να βρίσκω δουλειές και έτσι το επόμενο βήμα ήταν να λύσω το θέμα της βίζα, της εργασιακής βίζας. Ξαναγύρισα για λίγο στην Κρήτη, ήταν καλοκαίρι, Αύγουστος. Και θυμάμαι ότι κατέθεσα τα χαρτιά μου της Παναγιάς και μέσα σε 3 μέρες εγκρίθηκε μια εργασιακή βίζα για 3 χρόνια. Οπότε θυμάμαι ότι είπα ότι αυτό είναι σημάδι, γιατί πιστεύω στα σημάδια της ζωής. Και έτσι πήρα τη βαλίτσα μου και ήρθα μόνιμα στη Νέα Υόρκη από τότε. Νέα Υόρκη. Είσαι ανήσυχο πνεύμα, καλλιτεχνικό πνεύμα. Βλέπω έτσι κάποια στοιχεία για σένα και στο κομμάτι της υποκριτικής και στη μουσική. Η Νέα Υόρκη προσφέρεται για αυτές τις ανησυχίες, δίνει περισσότερες ευκαιρίες. Γιατί ξέρεις, πολλοί έχουμε τη Νέα Υόρκη σε ένα χώρο που όταν κάποιος θέλει να κυνηγήσει τα όνειρά του και ειδικά όταν είναι έτσι καλλιτεχνικής φύσης, μπορεί να το κάνει. Βέβαια. Δεν έχει αρκετές ευκαιρίες, ναι, σε όλα τα επίπεδα. Και μουσικά και θεατρικά, βέβαια, ναι. Mm-hmm. Με το κέντρο του κόσμου και η χαρά του κάθε καλλιτέχνη. Η χαρά του κάθε καλλιτέχνη. Πόσο εύκολο είναι να φτιάξεις τη ζωή σου από την αρχή και να πεις ότι εδώ, στην άλλη άκρη του κόσμου, μακριά από τη βάση μου, τα δεδομένα μου, τη σταθερά μου, δημιουργώ κάτι καινούριο? Δεν είναι καθόλου εύκολο. Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Ήταν λίγο στην αρχή σαν ένα βουνό στο κενό, αλλά θα το εξηγήσω. Με μία αίσθηση, με μία πίστη στο αίσθητό μου ότι όλοι θα πάνε καλά στο τέλος της ημέρας. Σου δίνει αυτή η πόλη την αίσθηση της ζούγκλας και τι χρειάζεται να παλέψεις για να επιβιώσεις. Μπορεί να συμβεί το οποιοδήποτε απροσδόκητο και να γυρίσουν όλα τούμπα μέσα σε ένα λεπτό. Ήμουν εδώ για παράδειγμα όταν έγιναν οι πλημμύρες και ήμουν σε ένα ημιυπόγειο τότε. Οπότε δεν ήξερα καν αν θα ζήσω τότε με τις πλημμύρες. Πέθανε αρκετός κόσμος. Ή με την πανδημία που πέρασα εδώ. Και πολλές φορές σκέφτομαι ότι θα ήθελα να έχω γυρίσει τον τόπο μου, να είμαι πιο ήρεμη με τους ανθρώπους μου, με. Παρ' όλα αυτά, εγώ έμεινα εδώ, προσπάθησα να επιβιώσω εδώ. Δηλαδή, έχει και ένα σκληρό πρόσωπο η Νέα Υόρκη σίγουρα. Που όμως,
αν πραγματικά θέλεις να είσαι κάπου, είσαι έτοιμος να το αντιμετωπίσεις και αυτό. Και όλα λύνονται, όλα βρίσκουν τον δρόμο τους. Τουλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ. Φαντάζομαι ότι η πανδημία, όπως την έζησες, έτσι και το κρατάω αυτό που είπες, πρέπει να ήταν πολύ πιο σκληρή για σένα, με την έννοια ότι στο απρόσωπο της Νέας Υόρκης, δηλαδή εμείς κάπου εδώ βλέπαμε και το προσωπικό στοιχείο, λίγο ξέρεις, λέγαμε θα πάμε ένα περίπατο, θα μιλήσουμε, θα τηλεφωνηθούμε, θα κάνουμε μία βιντεοκλήση, αλλά μία βιντεοκλήση που ξέρεις ότι ο άλλος είναι 10 λεπτά απόσταση από εδώ. Εσύ η μόνη βιντεοκλήση που έκανες ήταν με την Ελλάδα που είναι κάποιες ώρες πτήσης. Ναι. Το πόσο ήθελα να είμαι ειδικά στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Να πίνω τρακάκια μου, ναι, στην Κρήτη. εκεί. Πού άλλο, στην Κρήτη θα ήθελα να είμαι, αλλά θέλω πάλι, μπέρισα εδώ. Αυτά. Πόσα χρόνια τώρα βρίσκεσαι στη Νέα Υόρκη? Είμαι ήδη 4 χρόνια και θα πάω στο 5ο. Υπάρχει έτσι στο μυαλό σου, στο πλάνο σου, η επιστροφή το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ή χτίζεις πράγματα και να μας πεις και για αυτά τα καλλιτεχνικά σου τα βήματα, το τι κάνεις τώρα στη Νέα Υόρκη? Είχαμε κάνει τελευταία παράσταση, η παραγωγή της ζωής της Σοφίας Βέμπο, παρουσιάστηκε τον Απρίλιο εδώ στη Νέα Υόρκη, στο Thespis Theater. Σε μια συμπαραγωγή προξενείου, GRS Festival, Αθήνας και Νέας Υόρκης. Οπότε υπάρχει μια περίπτωση αυτή η παράσταση να έρθει Ελλάδα σε κάποια περιοδία, οπότε θα ανακοινώσω πιο αναλυτικά όταν θα είναι σίγουρο και επίσημο. Το θέμα είναι ότι προς το παρόν, παρότι γύρισα και έκανα ένα serial πριν από 2 χρόνια, το μία νύχτα του Αυγούστου, μετά δεν είχα την ανάγκη να συνεχίσω και να παραμείνω στην Ελλάδα. Πάλι θέλω να φύγω, δηλαδή στη Νέα Υόρκη νιώθω ότι υπάρχει κάτι παραπέρα το οποίο το ψάχνω. Οπότε για το άμεσο μέλλον δεν βλέπω να επιστρέφω ακόμα, ίσως αργότερα. Όταν θυμάσαι εκείνη την πτήση, εκείνο το καλοκαίρι λοιπόν, όπου επιστρέφεις για λίγο στην Κρήτη και ξέρεις ότι ετοιμάζεις πλέον μια νέα ζωή στη Νέα Υόρκη. Οι ώρες της πτήσης και οι σκέψεις, ποιες ήταν τρομακτικές? Και το ρωτάω αυτό γιατί μας παρακολουθούν πολλοί οι οποίοι είτε θέλουν να φύγουν, είτε θέλουν να το τολμήσουν, είτε, ναι, ξέρεις, τους φαντάζεται πολύ μακρινή. Η αλήθεια είναι ότι, Νικολέτα, έχω δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα όλες τα χρόνια του πω αυτό που κάνεις, πόσο πολύ σε θέλαμε να το κάνουμε, εσύ θέλουμε να φύγουμε. Το βιώνω αυτό που λες, υπάρχει πολλοί κόσμος που θέλει να φύγει. Εδώ είναι πάντα τη άποψη ότι μπορείς να το δοκιμάσεις ένα ταξίδι. Δηλαδή πηγαίνεις σε οποιοδήποτε μέρος θέλεις να πας, στο Παρίσι, στην Αγγλία, στη Νέα Υόρκη. Ένα πρώτο ταξίδι να δεις, να σου κάνει κλικ αυτή η πόλη, αν μπορείς να φανταστείς τον εαυτό σου εδώ. Γιατί κάθε φορά που βάζουμε στον εγκέφαλο όμως το για πάντα, αυτό το απόλυτο, δεν μπορεί ο εγκέφαλος να το διαχειριστεί. Αλλά αν πας κάπου για λίγο, δηλαδή αν σου αρέσει για λίγο, αυτό το για λίγο μπορεί τελικά να γίνει για πάντα. Εγώ λοιπόν τότε θυμάμαι ότι δεν ήξερα τι θα συμβεί, δεν ήξερα αν θα εγκριθεί η βίζα μου, δεν ήξερα αν θα πάνε όλα στραβά, ας πούμε, και αν δεν θα μπορέσω να ξαναγυρίσω στη Νέα Υόρκη. Θυμάμαι ότι το είχα πάρει πολύ με το παράπονο και του μαρασμού, ήμουν πολύ στεναχωρημένη. Γιατί δεν ήξερα αν θα ξαναγυρίσω στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή, θυμάμαι ότι είχα γυρίσει στη Νεάπολη και κάθε πρωί που ξυπνούσα το μυαλό μου ήταν στη Νέα Υόρκη. Τις βόλτες που έκανα, το μυαλό μου ήταν στη Νέα Υόρκη. Μετά έκανα και μία μικρή δουλειά τότε, ενώ για λίγες μέρες στο φεστιβάλ της Τίνου κάναμε πρόβες. Θυμάμαι πάλι τη Νέα Υόρκη σκεφτόμουν. Οπότε όλη μου η πόλωση ήταν προς τα εκείνη την κατεύθυνση. Αφού όταν εγκρίθηκε η βίζα, λέω, εντάξει, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, θυμάμαι και ξυπνάω και σκέφτομαι πότε θα μπορέσω να ξαναπάω πίσω. Δεν, εντάξει. Και τα κατάφερες και τελικά ήρθε. Οι δικοί σου τι σου είπαν, έτσι, φίλοι σου, συγγενείς, όταν πλέον τους ανακοινώνεις ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ φεύγω, πάω Νέα Υόρκη. Και δεν πάω για ένα ταξίδι αναψυχής, πάω για κάτι παραπάνω. Θα σου πω τι έγινε με τον πατέρα μου. Που είναι μια προσωπική στιγμή, αλλά νομίζω ότι αντικατοπτρίζει όλους τους δικούς μου ανθρώπους, τους φίλους μου και την οικογένειά μου. Ήμουνα στη Νεάπολη και έπαιζα τάβλη στην πλατεία. Όταν με πήρε τηλέφωνο και μου ανακοίνωσαν ότι η βίζα σου έχει εγκριθεί. Και μάλιστα, ενώ έχει εγκριθεί μέσα σε 3 μέρες, εγώ άργησα να το μάθω γιατί είχε πάει το mail στα σπάρα, οπότε άργησα να το δω. Παρατάω το τάβλι όπως είναι, φεύγω και πηγαίνω στο σπίτι να το πω στον μπαμπά. Του λέω, μπαμπά, εγκρίθηκαν τα χαρτιά, φεύγω για Αμερική. Παγώνει και αρχίζει να μου λέει, μπράβο, παιδί μου, μπράβο. Αλλά ενώ έλεγε μπράβο και χαμογελούσε, έκλαιγε ταυτόχρονα. Του λέω, μπαμπάκα μου, του λέω, μη στεναχωριέσαι, στην Αμερική θα πάω, είναι και λίγο, δεν θα είναι και πολύ.
Και μου έλεγε, όχι, όχι, να πας παιδί μου, να πας. Και έτρεχαν τα δάκρυά του, αλλά γελούσε ταυτόχρονα. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι αυτό που νιώθω ένας δικός άνθρωπος όταν φεύγει. Ναι. Μια χαρά και μια υπερηφάνεια και ταυτόχρονα και μια λύπη, αλλά δεν μπορεί και κάποιος να σε κρατήσει. Αυτή η χαρμολύπη που χαίρονται όλοι, που κυνηγάς το όνειρό σου, που το κατακτάς το όνειρό σου. Εμείς να πούμε ότι βλέπουμε έτσι και εικόνες δικές σου και βίντεο τα οποία έχουμε αλλιεύσει και από τη μουσική σου παρουσία. Είναι αυτή η χαρά λοιπόν που σε καμαρώνουν και φυσικά η λύπη, γιατί τους λείπει η φυσική σου παρουσία. Η αγκαλιά, το χάλι, ξέρεις, το πιο ανθρώπινο στοιχείο. Παρότι οι επικοινωνίες έχουν γίνει πολύ πιο εύκολο. Είναι Νεάπολη τώρα η δική σου, μας παρακολουθούν φαντάζομαι. Ναι. Ωραία, άρα να του στείλουμε και την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Πες μου πριν να σε... Πάλι και στην Αναστασία. Έτσι, να σε χαίρονται και να σε καμαρώνουν. Πες μας το όνειρο που θέλεις να κυνηγήσεις επαγγελματικά. Τι είναι εκείνο το οποίο θέλεις να κατακτήσεις? Το έχω προσιλωμένη, είμαι στο Broadway. Ναι. Γι' αυτό και έχω βρει δηλαδή ατζέντη για το Musical Theater. Προς το παρόν έχω κάνει δουλειά, ήταν Broadway Bound, ένα καινούργιο musical, και τώρα θα πάει στο West End, το ξαναγράφουν. Και θα δείξει, δηλαδή και με τον ατζέντη, δηλαδή αυτός είναι ο στόχος του Broadway. Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία και να κατακτήσεις και τα όνειρά σου και τους στόχους σου και να σε καμαρώνουν όλοι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ, Νικολέντα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε, Λεάνα. Καλή συνέχεια.